Οι ισχυροί άνεμοι έπληξαν την Θράκη από την Κακοκαιρία και όπω και την Αλεξανδρούπολη, με αποτέλεσμα στον κρατικό αερολιμένα Δημόκρητο τη πόλη να σημειωθούν ζημιέ στα αεροσκάφη των σχολών πιλότων που βρισκόταν στην πίστα του αεροδρομίου. Εκτό από τι ζημιέ, σε κάποια σταθμευμένα αεροσκάφη προκλήθηκαν ζημιέ και στον πύργο ελέγχου του αερολιμένα. Το προηγούμενο Σάββατο ε, είχαμε ένα πολύ έντονο καιρικό φαινόμενο, ένα καιρικό φαινόμενο που είναι πολύ σπάνιο ακόμα και για την περιοχή μας που είμαστε συνδυσμένοι στα έντονα καιρικά φαινόμενα και αυτό το φαινόμενο συνίσταται στην εμφάνιση για περίπου μισή ώρα πολύ ισχυρού νότιου νοτιωτικού ανέμου που τα επίσημα καταγραφικά μας μιλάνε για 45 κόμβους ταχύτητα και διήρθε αυτό το κύμα ανέμου των αερολιμένα για κάποια δευτερόλεπτα ή για κάποια λεπτά με ανεπίσημες εντάσεις που ήταν μέχρι 86 κόμβους. Μιλάμε τώρα για περίπου 195 χιλιόμετρα ε, ταχύτητα ανέμου. Ε, αυτό εμείς στην αεροπορία το λέμε θύελα, θυελώδη άνεμο. Ε, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δημιουργήθηκε ανεμοστρόβιλο. και το λέω υπάρχει μεγάλη πιθανότητα γιατί ευτυχώς Εκείνη την ώρα ήταν κλειστό, γιατί θα υπήρχε αλλιώ πολύ μεγάλη πιθανότητα να τραυματιστεί προσωπικό. Σύμφωνα με την καταγραφή του φαινομένου, έγινε γνωστό πω αυτό διήλθε από τον πύργο ελέγχου του αερολιμένα μέχρι και την δευτερεύουσα πίστα, την πρώην πίστα των στρατιωτικών ελικοπτέρων, δημιουργώντα και τεράστιε καταστροφέ στον πύργο ελέγχου των ισοαερολιμενάρχη. Τέλειο Ζαντανίδη. Καταστράφηκα κάποιε που είχαμε στην οροφή, η πόρτα, το ανατολικό τζάμι του πύργου ελέγχου και ε, σοβαρότατες ζημιές σε τρία αεροσκάφη της μίας από τις δύο εταιρείες που έχουμε στον Αερολιμένα και συγκεκριμένα της εταιρείας που εδρεύει, που έχει την έδρα της στο ανατολικό κομμάτι της πίστας, από εκεί δηλαδή που πέρασε ο Μοστρόβιλος. Ένα από τα αεροπλάνα είναι πλήρως κατεστραμμένο. Να σας πω την αλήθεια, ε, το, το αεροπλάνο σε εισαγωγικά πέταξε από τον αέρα 200 μέτρα μακριά από τη θέση του που ήταν παρακαρισμένο και δεμένο κάνω παρένθεση και να πω ότι όλα τα αεροπλάνα ήταν, επειδή περιμέναμε κακέ καιρικέ συνθήκε, ήταν δεμένα και παρκαρισμένα σε θέσει προστατευμένε, σε θέσει όπου δεν κάναμε το κλασικό δέσιμο. έγινε και παραπάνω προσπάθεια και με παραπάνω σκηνιά, γιατί ακριβώ περιμέναμε και ισχυρού ανέμου και καταιγίδα. Παρόλα αυτά, τα σκηνιά κόπηκαν. Ένα αεροπλάνο, όπως είπα, πέταξε εισαγωγικά στα 200 μέτρα μακριά από τη θέση τη σταθμεύσή του. Ένα άλλο ε, μετακινήθηκε δίπλα και έπεσε πάνω σε ένα άλλο, ε, σοβαρέζει μια σε αυτά τα δύο. Και ένα κοντέινερ που έχουμε πίσω από την ε, στάθμευση των αεροσκαφών, ένα κοντέινερ ε, μεγάλο, ε, βάρους παραπάνω από του ενός τόνου, μετακινήθηκε βόρεια, περίπου ένα με 1,5 μέτρο. Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 2021 οι άνθρωποι του αερολιμένα Δημόκρητο είχαν έρθει αντιμέτωποι με μια μεγάλη καταστροφική πλημμύρα. Ο αερολιμένα βρίσκεται σε μια περιοχή που σίγουρα είναι ευαίσθητη ε, στα πλημμυρικά φαινόμενα. Είναι μελετημένο αυτό και αποδεδειγμένο, δεν το λέω εγώ. Είναι ευαίσθητα στα πλημμυρικά φαινόμενα και επειδή έχουμε και το προηγούμενο του φετινού καλοκαιριού με την μεγάλη έκταση πυρκαγιά που έχει απολέσει η περιοχή μας μεγάλο μέρος της βλάστησης, που ήταν η προστασία μας εν των πλημμυρικών φαινομένων. Ναι, υπάρχει θέμα εδώ με, την, με τα πλημμυρικά φαινόμενα. Υπάρχει θέμα με τα αρέματα που κάποια δεν είναι στην κατάσταση που πρέπει να είναι. Δεν θα, πω, δεν θα κάνω κρίση γι' αυτό. Επίσης υπάρχει θέμα σε όλη την περιοχή μας, όταν υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα, σε όλη την Ελλάδα φυσικά, δεν είναι, δεν είναι θέμα κάποιες περιοχές. Αν ένας θυελόδης άνεμος περάσει από οπουδήποτε, ε, Σα φέρνω το παράδειγμα τη Ξάνθη, που μέσα στην Ξάνθη αναποδογύρισαν αυτοκίνητα. Άρα, καμία περιοχή δεν είναι προστατευμένη έναντι των τόσο έντονων καιρικών φαινομένων. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε έναντι αυτών των φαινομένων, που ξαναλέω μπορεί να είναι και μια κανονικότητα πια για μα, είναι να προετοιμαζόμαστε κατάλληλα και να λαμβάνουμε πολλαπλώ έξτρα μέτρα για να τα αντιμετωπίσουμε. Το γεγονό είναι ότι για μία ακόμα φορά, μετά την καταστροφική πλημμύρα του 2021, είχαμε καταστροφέ αεροσκαφών στον αερολιμένα. Ε, το, το θέμα αυτό με, το, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα πιστεύω ότι θα είναι μια κανονικότητα συσσαγωγικά στη ζωή μα από εδώ και πέρα. Και γι' αυτό πρέπει να μάθουμε και να προετοιμαζόμαστε, αλλά και να τον αντιμετωπίζουμε. Υπάρχει καινούριο πλάνο με μέτρα ασφαλείας για την αντιμετώπιση τέτοιου είδου καιρικών φαινομένων, τον Ισοστέλιο Ζαντανίδη. Υπάρχει πλάνο που βγαίνει με βάση την εμπειρία από αυτό που συνέβη. Βέβαια είναι πολύ ακραίο το φαινόμενο έτσι και δεν μπορούμε σε κάθε πρόβλεψη για κάποια βροχή ή κάποια καταιγίδα να παίρνουμε αυτά τα μέτρα. Ναι υπάρχει πλάνο αλλαγής κάποιων θέσεων στάθμευσης, υπάρχει πλάνο αποθήκευσης κάποιων αεροσκαφών σε στεγασμένους χώρους, κάποιων πολύ ελαφρών αεροσκαφών που κινδυνεύουν περισσότερο. το βασικό είναι να έχουμε τις κατάλληλε προβλέψεις και την κατάλληλη προετοιμασία ώστε να μην μας ξανασυμβεί. Είναι σίγουρο ότι θα ξανασυμβούν έντονα γενικά φαινόμενα. Και όντω η προετοιμασία μα πρέπει να αλλάξει ε, τρόπο αντιμετώπιση, έτσι ώστε να μην βρισκόμαστε σε άριστη στη θέση ε, να χάνουμε πτητικέ ώρες και να χάνουμε επιτητικά μέσα ε, από καιρικά φαινόμενα.